Για πάνω από 6 ώρες η τρίτη ανακρίτρια εξέταζε το φάκελο της δικογραφίας και το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο έχει καταγραφεί το σκηνικό του μακελιού στις Ανοβούβες για να αποφασίσει τελικά προφυλάκηση και για τους δύο κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στο πλαίσιο μιας μαραθώνιας και εξαντλητικής διαδικασίας. «Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Θέλω να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτό που έγινε», είπε ο 29χρονος βασικός κατηγορούμενος στην απολογία του. Η οικογένεια διαβεβαιεί την ελληνική και την κριτική κοινωνία ότι δεν επιθυμεί ούτε αντεκδικήσεις ούτε αυτοδικίες. Ξέρει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η δικαιοσύνη απονέμεται μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Ο 32χρονος, ο οποίος πλέον κατηγορείται και ο ίδιος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, αρνήθηκε για μία ακόμη φορά ότι συμμετείχε στη συμπλοκή. Να ερευνηθεί εξονυχιστικά ο ρόλος του 32χρονου αλλά και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στη δικογραφία ζήτησε σήμερα με υπόμνημά της η σύζυγος του 37χρονου Μανώλη Ψηλάκη που δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Ο συνήγορος της οικογένειας των θυμάτων κάνει μάλιστα λόγο για σχέδιο εκτέλεσης. Γίναμε θεατές μια ασυνήθιστα για τα κριτικά δεδομένα άνανδρης, ανεπανάληπτα βίαιης, ένοπλης επίθεσης που εισάγει πρωτοφανή ήθη και πρακτικές, τουλάχιστον στην κριτική κοινωνία, ήταν μια εκτέλεση συμβολαίου θανάτου που από καθαρή τύχη δεν επήλθε, ο θάνατος δηλαδή, και θεωρώ ότι ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσει και η ποινική δικαιοσύνη. Ήδη ορίστηκε πραγματογνώμονας για να εξεταστεί αν στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο όπλο. Σφοδρή είναι η αντίδραση για το γεγονός ότι ο 27χρονος αδελφός του βασικού κατηγορουμένου δεν κρατείται με αφορμή τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ για νοσηλεία. Αλλά έκανε και κάποια λοιπά αιτήματα, τα οποία συνίστανται στο γεγονός πρώτον της άρσεως του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των κατηγορουμένων, διότι από εκεί θα φανεί το οργανωμένο, το συντονισμένο και το ψυχρό αίμα της συγκεκριμένης ένοπλης επίθεσης. Η οικογένεια των θυμάτων ζητά να εκδοθεί άμεσα ένταλμα για τη σύλληψή του.